σε σχέση με όλο αυτό το θέμα που υπάρχει με το κλείσιμο του Βαλκανικού διαδρόμου. Πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι στην συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ διατυπώθηκε από κοινού η θέση ότι δεν συμφωνούν στη συγκεκριμένη αναφορά ενός σχεδίου το οποίο υπάρχει και κυκλοφορεί και κάνει λόγο για κλειστό βαλκανικό διάδρομο. Αλέξης Τσίπρας και Άγγελα Μέρκελ δεν επικροτούν το θέμα των κλειστών συνόρων και δεν θα πρέπει να επικροτηθούν και οι ενέργειες αυτών, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, που οδήγησαν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, μάλλον άλλες πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, αναφέρουν ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για αλλαγή του κλίματος. Φαίνεται, όπως μας έλεγαν, ότι οι πιέσεις δεν ασκούνται πλέον στην Ελλάδα, αλλά στην Τουρκία. Και το στοιχείο εκείνο, το σημαντικό, δεν είναι το κλείσιμο των συνόρων, δεν είναι πλέον ο Βαλκανικός διάδρομος, το κλειδί δεν είναι πλέον ο Βαλκανικός διάδρομος, αλλά το κλειδί είναι η Τουρκία, αλλά και ο ρόλος του ΝΑΤΟ με τις περιπολίες που ξεκίνησε στο Αιγαίο. Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές όμως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις, λέγοντας ότι όσοι βιάζονται να εκμεταλλευτούν το κλίμα κινδυνεύουν να εκτεθούν και από τη στιγμή μάλιστα που ενημερώνονται από τα site. Τα γρήγορα συμπεράσματα δημιουργούν κινδύνους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη, εκτός από το κοινό μέτωπο Γερμανίας-Ελλάδας, υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες που να συμφωνούν? Αυτή τη στιγμή με ασφάλεια δεν θα μπορέσω να σου πω ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν. Το θέσαμε και εμείς αυτό το ερώτημα, δεν πήραμε απάντηση. Πάνω λοιπόν σε αυτό το ζήτημα, το ποιοι συμφωνούν και το ποιοι διαφωνούν. Ας το αφήσουμε γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, είναι ραγδαίες, το ρεπορτάζ τρέχει και μέχρι να φτάσουμε στο να καταλήξουμε αυτό το κείμενο συμπερασμάτων έχει ακόμα κάποιο δρόμο. Λοιπόν, να έρθουμε στις επαφές, στις διμερείς επαφές τώρα που είχε ο Πρωθυπουργός με την κυρία Μέρκελ, σας είπα τι ακριβώς έχει γίνει, με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό. Ο οποίος είναι και προεδρεύοντα τη Ευρωπαϊκή, η Ολλανδία προεδρεύει στην εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Έθεσε τέσσερις θέσεις. Μείωση προσφυγικών όρων, fast track επιστροφών, ένα αξιόπιστο relocation δηλαδή με την κατάσταση και οικονομική ενίσχυση της χώρας. Στον Τούρκο Πρωθυπουργό, με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, τον Αχμέτ Αβούτογλου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός του ζήτησε να αναλάβει η Τουρκία την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζω, αύριο στη Σμύρνη ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Τουρκία για το 4ο Ελληνοτουρκικό Συμβούλιο. Ενώ με τον Νίκο Αναστασιάδη συμφώνησαν σε κοινή εθνική γραμμή. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις από το ρεπορτάζ με βάση τις πληροφορίες και με βάση τα όσα μας είπαν κυβερνητικές πηγές. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Αν συμβεί οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα ξανασυνδεθούμε με Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Και λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε και ο... γράφει το πολίτικο. Καλωσορίζουμε εδώ και τη Μαρία Κονταξή. Κοιτάξτε, έχει υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να πούμε τα μηνύματα πριν. Από το πρωί να τα πει, για να λοιπόν, εξηγήσουμε 54... τι ακριβώς έχει συμβεί. Μισό λεπτό. Μόνο για το Juncker θέλω να μας πεις, γιατί πρέπει να πάμε στο link και μετά θα επιστρέψουμε. Δηλαδή, ακούγονται οι πληροφορίες ότι και ο Juncker είναι σε αυτή την κοινή γραμμή. Σε αυτή την κοινή γραμμή. Ότι αυτό γράφει το πολιτικό. Ότι γενικώς ότι η γραμμή είναι Κομισιόν, Μέρκελ, Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαια όλα αυτά πληροφορίες και μάλιστα η εκπρόσωπος της Άγγελα Μέρκελ το είπε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει λέει, κανένα προσχέδιο. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Αυτά είναι όλα εικασίες και εικασίες είναι και το βέτο. Ακόμα δεν ξέρουμε και τίποτα. Τα προσχέδια δεν είναι σχέδια, είναι προσχέδια. Ακριβώς. Και ότι ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, θα δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο. Μην βιαζόμαστε. Αυτό είπε η εκπρόσωπος της Μέρκελ. Αυτό είναι το επίσημο που έχουμε. Τώρα γράφονται απίστευτα πράγματα από το πρωί, όπως ξέρετε. Ας τα δούμε αργότερα. Ωραία, θα δούμε αργότερα. Εστρία αφήνεται κενό, γράφετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54-160. Η χρέωση είναι όσοι είναι ο παροχός σας, δεν πληρώνεται κάτι παραπάνω. Studio 3 είναι το papakiert.gr το email. Ert Studio 3, Facebook, Twitter, τα γράφει εκεί. Καλά, δεν με σκίζω. Σκίζω, πού πάμε στα τώρα. Στα ηλεκτρονικά. Πάμε τώρα στη Μαρία, δεν πάμε. Όχι, πάμε στο Μενίδη, ναι. Στην Άτζελα τη Ζούγρα. Βέβαια, ναι. Ναι, Σίλα, σε μένα έρχεστε. Καλό μεσημέρι, Άτζελα.